Δείτε τι συνέβη σε ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε υδροκέφαλο. Κάποια άλλη φορά που συναντήθηκε με τον γέροντα, του είπα για ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπιζε τον αιώνιτο μωρό ενός γνωστού μας. Το κοριτσάκι είχε γεννηθεί υδροκέφαλο. Μόλις το είπα στον γέροντα, αμέσως σήκωσε το άγιο χέρι του και σταύρωσε το παιδί. Θα κλείσει, αλλά θα περάσει καιρός, είπε ο γέροντας. Μετά από λίγες μέρες με πήρε στο τηλέφωνο. Παρασκευά, ο γέροντας είμαι. Τι κάνει το μωρό? Παππούλη, δεν πάει καλά, του είπα. Μας είπαν πως δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Σταύρωσε το, Άγιε μου. Αυτό κάνω, ευλογημένε, του είπε ο παππούλης. Αργότερα που ξανασυναντηθήκαμε, με ρώτησε ξανά. Τι κάνει το μωρό? Παππούλη, το πήγαν σε ειδικό γιατρό και είπε να του κάνει μια επέμβαση για να του βγάλει ένα σωληνάκι να βγαίνουν τα υγρά από το κεφάλι. Αμέσως σηκώνει το χέρι του και σταυρώνει ξανά. Είμαστε κάπου στην οδό Αθηνάς, μαζί και με κάποιον άλλο κύριο. Σταυρώνοντας είπε: Όχι το καημένο, ψυχούλα έχει, να το σχίζουν οι γιατροί. Έπειτα έμεινε σιωπηλός και κάτι ψέλισε μυστικά. Οι γονείς του πήγαιναν στα ραντεβού με τον γιατρό κανονικά. Και εκεί που το κεφαλάκι του παιδιού μεγάλωνε, ξαφνικά ο Άγιος Θεός, με τις ευχές και τις προσευχές του παππούλη, έκανε το θαύμα του. Ο γιατρός διαπίστωσε πως ξαφνικά σταμάτησε το άσχημο αυτό φαινόμενο. Το παιδί μετά από λίγο διάστημα έγινε τελείως καλά. Από το βιβλίο του Παρασκευά Λαμπρόπουλου, Οι εμπειρίες μου κοντά στον Άγιο Πορφύριο, των εκδόσεων Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος.